Σήμερα, όπως κάθε χρόνο, κάνουμε τις μεσοχειμωνιάτικες καταμετρήσεις των παρεδάτιων πτηνών. Είναι ένας θεσμός πανευρωπαϊκός. Στην Ελλάδα την διοργανώνει η Ελληνική Ορνηθολογική Εταιρεία και γίνεται με τη βοήθεια εθελοντών στα μέσα περίπου του Γενάρη, τα 2 Σαββατοκύριακα, 15 και 20 περίπου Γενάρη κάθε χρόνο. Έχουμε ξεκινήσει το πρωί από το Μουστό και τώρα συνεχίζουμε στην περιοχή της Κίου. Ξεκινήσαμε από τους Μήλους και θα καταλήξουμε μέχρι τον Άφλιο, όλη την παραλία και λίγο πίσω στο Βάλτο, στην περιοχή του χωριού της Νέας Κίου. Φέτος είναι μια ιδιαίτερη χρονιά, διότι λόγω των φαινομένων του ψύχους που έχουμε στη Βόρεια Ευρώπη, έχουμε την παρουσία πάρα πολλών σπάνιων ειδών που δεν τα βλέπουμε εύκολα στην Ελλάδα, ιδιαίτερα στα νότια. Τα ίδια αυτά κυρίως βρίσκονται από τη Σιβηρία, σκανδιναβικές χώρες μέχρι την Αγγλία, αλλά επειδή η Βόρεια Ευρώπη έχει καλυφθεί με πάγο και δεν είναι εύκολο να βρουν φαγητό, κατεβαίνουν νότια. Χαρακτηριστικό είναι και μπορούν όλοι να το παρατηρήσουν η αύξηση των κύκνων που έχουμε στην περιοχή, όπως 24 που μετρήσαμε σήμερα στο ποτάμι δίπλα από το χωριό της Νέας Κίου. Τα περισσότερα από αυτά τα πουλιά έρχονται και για προστασία για φαγητό. Είναι νεαρά κυρίως πουλιά, δεν μετανάστευσαν να πάνε σε πιο θερμές περιοχές και αναζητούν φαγητό. Είναι θετικό ότι πάρα πολλοί άνθρωποι με δική τους πρωτοβουλία και σύλλογοι βοηθάνε δίνοντας καλαμπόκι και άλλα τρόφιμα. Δυστυχώς από την άλλη πλευρά έχουμε μια πολύ μεγάλη έξαρση του κυνηγιού σε μεγάλο ποσοστό παράνομου. Ακόμα και την προηγούμενη εβδομάδα, όπου είχαμε καθολική απαγόρευση σε όλη την επικράτεια. Και είναι και ανήθικο γιατί τα πουλιά αυτά είναι σε αδυναμία, δεν μπορούν εύκολα να πετάξουν. Στην απελπισία τους βγαίνουν πολύ εύκολα σε ανοιχτά μέρη. Δεν παρατηρούν εύκολα τους ανθρώπους, αγνοούν στην αναζήτηση τροφής. Και καλό θα είναι να το λάβουμε όλοι υπόψη και να δούμε λίγο και την ηθική πλευρά της προστασίας της φύσης. Οι καταμετρήσεις αυτές γίνονται σε όλη την Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη. Ναι, ταυτόχρονα τα δύο αυτά Σαββατοκύριακα. Η Ελληνική Ορνηθολογική Εταιρεία συλλέγει από τους εθελοντές τα στοιχεία για την κάθε περιοχή. Υπάρχει ειδικό δελτίο καταγραφής και τα στοιχεία αυτά αποστέλλονται σε έναν κεντρικό οργανισμό που μαζεύει από όλη την Ευρώπη και γίνονται συγκρίσεις στις δοκιμάσεις των πληθυσμών πανευρωπαϊκά.